Στην περιοχή της Κρυμαίας θα μείνουμε για να δούμε λίγο την επίδειξη δύναμη της Ρωσίας που πραγματοποιεί γυμνάσια, στρατιωτικά γυμνάσια στην περιοχή. Είναι ο Θανάσης Αυγερινός με περισσότερες πληροφορίες κοντά μας. Θανάση. Καλησπέρα, Πόπη, από τη Μόσχα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν σήμερα ασκήσεις τακτικής πεζών αυτών και μονάδων του στόλου της Μαύρη Θάλασσα στην Κρυμαία. Το σενάριο προβλέπει απόβαση σε εχθρική ακτή, δημιουργία προγεφυρώματος και περαιτέρω επίθεση. Ωστόσο, οι ρωσικές στρατιωτικές αρχές ξεκαθαρίζουν και επιμένουν ότι οι ασκήσεις αφορούν καθαρά στην αμυντική προετοιμασία της στρατηγικής Χερσονήσου και τις χαρακτηρίζουν αναγκαστικές, γιατί το ΝΑΤΟ και μια σειρά δυτικές χώρες έχουν αυξήσει τη στρατιωτική τους δραστηριότητα, όπως λένε οι Ρώσοι, κοντά στα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Βέβαια, προφανέστατο είναι το γεωπολιτικό μήνυμα. Απευθύνεται πρωτίστως προς την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ και λέει απλά και καθαρά να μην διανοηθεί κανείς να επιχειρήσει να αλλάξει με βίαιο τρόπο την ετιμιγορία του λαού της Κρυμαίας, που έδωσε πάνω από 96% το Μάρτιο του 2014 υπέρ της ένταξης της Χερσονήσου στη ρωσική κυριαρχία. Το Κίεβο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν βέβαια να υποστηρίζουν ότι η Χερσόνησος τελεί υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού, αλλά για να είμαστε και ακριβείς, καμία δυτική κυβέρνηση δεν μοιάζει να θέτει επίμονα και σοβαρά αυτό το θέμα στη ρωσική ηγεσία, απογοητεύοντας έτσι την ουκρανική ηγεσία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό για αυτή τη δύναμη, την επίδειξη δύναμης, ότι από μεθαύριο, από τις 10 του μηνός μέχρι τις 16, ξεκινούν και άλλες κοινά γυμνάσια με τη Λευκορωσία, με άλλες 7 χώρες συνεργαζόμενες, μεταξύ αυτών η Ινδία, το Καζακστάν και η Αρμενία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση.